Και άλλες τοποθεσίες είναι συμβασμένοι με την πεπαράδοση της καταγωγής και της ζωής του Ομίλου Ρωσίου. Ο συνεχιστής του Ηρωγότου, δηλαδή ένας συγγραφέας του 1ου αιώνα μετά Χριστό, ο οποίος έγραψε με το όνομα του Ηρωγότου κάτω από το όνομα του Ηρώνου, θεωρούνταν φυσικά μέχρι πολύ τελευταία ότι τα είχε γράψει ο ίδιος ο Ηρώνος, που γράφει δύο του Ομήρου, λέει ότι ο Όμηρος ζει σε ένα χωριό που λέγεται Πίτης, στοιχείο. Επίσης, ο Δίων ο Αλικαρνασσεύς, ένας επίσης συγγραφέας της ίδιας εποχής, διάσημος, ο οποίος γράφει με το δικό του όνομα, αναφέρει μια μεγάλη παράδοση, επίσης για το χωριό Πίτης. Είναι ενδιαφέρον ότι το κάνει και περιγραφή και φαίνεται ένα τσοπανοχώρι πολύ κοντά σε αυτό που ήταν πριν από 150 χρόνια, ας πούμε, 80 χρόνια, το χωριό, όπου έρχεται ο Όμηρος, γέρος και διπλός, ορμούνε τα άγρια σκυλιά να τον φάνε, τον λυπάται κάποιος, ο αρχηγός του χωριού που λέγεται Γλάφκος, είναι ενδιαφέρον ότι λέγεται Γλάφκος, ένα αρχαίο χιώτικο όνομα. Γλάφκος λεγόταν ο χιώτης, ο οποίος σύμφωνα με την θεωρούνταν ότι ήταν ο πρώτος που συγκόλλησε τα μέταλλα, ο συγκολλητής των μετάλλων. Ο χιώτης, ο οποίος συγκολλεί τα μέταλλα και το οποίο ήταν ένα πολύ χιώτικο όνομα και το οποίο ερχόταν από την παράδοση την Κρητομυκηναϊκή. Γλάφκος ήταν ένας από τους γιους του Μίνωα που είχε σχέση με τον Ινοπίωνα και με όλα αυτά τα πράγματα. Τον παίρνει στο σπίτι του, καταλαβαίνει μιλώντας μαζί του ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο άνθρωπο και τον κρατάει σαν παιδαγωγό των παιδιών του. Δηλαδή, τον κρατάει, το παιδαγωγός είναι μια θέση για τα παιδιά του πρώτα 50 χρόνια. Είναι μια θέση που είναι μια σύνταξη για ένα διανοούμενο μέχρι πριν από 200 χρόνια που δεν είχε καταφέρει να έχει ένα κομπόδεμα και ο οποίος δεν είχε, συντάξει δεν υπήρχαν και η ζωή ήταν δύσκολη. Και καταλαβαίνετε ότι κατάφερε δηλαδή να εξασφαλίσει τα γερατιά του κάπου εδώ ο Ηρόδοτος. Ενδιαφέρον, ας πούμε, η περιγραφή ειδικά αυτού του χωριού που έχει τόσο σχέση, που μοιάζει τόσο πολύ και όχι μόνο στο όνομα, αλλά και στην περιγραφή αυτού του χωριού, ενός τσοπάνικου, ας πούμε, χωριού, που ακριβώς αυτό είναι και ήταν, ας πούμε, πολύ τελευταία, πολύ. Μα αυτή είναι η ιδέα, να ρωτάτε, παιδιά, παρακαλώ. Αυτό μου τελευταία και χωρίς να ρωτήσω γιατί το έχω ακούσει και από άλλους, μου το πρωτόκολλο ξανά ο Κούναρης του χωριού που είναι πολύ χαριτωμένο. Το ψυγείο του λέει. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι βγάζανε ατρόφιμα για να αερίζονται τέλος. Να κρατήσουμε όλα τα πάντα.